Πάμε. 18 Φλεβάρη σήμερα. Δεύτερη επιθεώρηση για φέτος. Τα μενίσια έχουν μείνει για περίπου, μάλλον πάνω από 2 εβδομάδες κλειστά. Πάμε να δούμε τι κάνουμε από γόνο. Κάμα λίγο πιο κοντά. Εδώ βλέπουμε φρέσκο γόνο. Μάλλον τον πρώτο γόνο για φέτος. Σφραγισμένο και λάρβες. Και από την άλλη μεριά. Εδώ το ίδιο. Και μάλιστα είναι γεμάτη με λάρβες. Και από εδώ τα ίδια. Και εδώ γύρι, γόνος φραγισμένος και λάρβες. Και αυγά ημέρας. Και εδώ, δείτε. Και γόνο και στο τελευταίο τελάρο. Και κυφίνες. Παράξενο. Εδώ κουβαλάνε γύρι.
έχουμε στην Κυψέλη νούμερο 3. Βλέπουμε τις βανίλιες έχουν αρχίσει και τις καταναλώνουν φρενήριζες. Μέλια. Μάλιστα, φρέσκο νέκταρ. Εδώ έχουμε αυγά ημέρας. Εδώ έχουμε σφραγισμένο γόνο, λάρβες. Και αυγά. Αυγά, λάρβες και γόνο στο μισό πλαίσιο. Το υπόλοιπο γεμάτο με μέλι. Και γύρι. Εδώ έχει γύρι, φρέσκο νέκταρ. Δεν έχει αυγά. Εδώ λίγο γύρι και μέλι στραγισμένο. Τροφές που έχουν μείνει από το χειμώνα. Συνεχίζουμε την Κυψέλη νούμερο 2.
να κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Οι μέρες ναι μεν είναι ζεστές, αλλά δεν έχουμε σχεδόν καθόλου ηλιοφάνεια. Έφαγε όλη τη βανίλια. Έφαγε μια ολόκληρη δίκυλη. Απίστευτο. Καινούριο μέλι. Εδώ βλέπουμε αυγά, στο κέντρο της Κυψέλης. Και από τις δυο μεριές. Σφραγισμένος γόνος, λάρβες. Και αυγά. Μέλια, γόνος εδώ. Και γόνο ωραίο εδώ πέρα, με λάρβες. Και αυγά. Γόνος και εδώ. Λάρβες. Γόνος και λάρβες. Εδώ κουβαλάνε γύρι, χαμηλά. Εδώ το έχουν γεμίσει με φρέσκια γύρι όλο το πλαίσιο. Μπράβο. Εδώ μία μελισσού.
Λοιπόν, μέχρι τώρα έχουμε 5 γόνο, 5 πλαίσια με γόνο, όχι γεμάτο γόνο, στην πρώτη κυψέλη, στην τρίτη 4 και εδώ 4, με τροφές, γύρες, φρέσκες. Και τώρα πάμε να δούμε τι κάνουμε εδώ πέρα, που είναι το μελίσι μας, που έχει μείνει με ένα πλαίσιο σχεδόν. Να δούμε τι έχει καταφέρει να κάνει μέσα αυτές τις εβδομάδες. Δεν έβγαλε ο χειμώνα. Δεν βλέπω καθόλου πίεση, κίνηση. Έχω μια στεναχωριά, να μην βοντάσω. Για να δούμε. Όμως, εδώ το μελισσάκι παλεύει να επιζήσει. Προσπαθεί όσο μπορεί. Πολύ γρήγορα, για να δω την κατάσταση του πληθυσμού, και έχει και γόνο εδώ. Μπράβο. Η βασίλισσα δίνει γόνο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το υποστηρίξει το μελίσι. Ο πληθυσμός είναι πολύ μικρός. Πάρα πολύ μικρός. Θα το σφίξω κι άλλο. Τι να σφίξω δηλαδή. Εντάξει, εγώ αυτό το μελίσι το έχω ξεγραμμένο. Θα δούμε όμως τι θα καταφέρει. Δεν θα το παρατήσω. Δεν νομίζω να καταφέρει κάτι. Αλλά αν καταφέρει κάτι, θα είμαι πολύ ευχαριστημένος και πολύ χαρούμενος. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά, κάνουμε υπομονή. Αν και οι τρεις κυψέλες δώσανε πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα.